επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε σούπερ μάρκετ. Ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής των μέτρων κατά της ακρίβειας. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το βρεφικό γάλα και τις μειωμένες τιμές σε σχεδόν 4.000 κωδικούς προϊόντων. Στο ειδικό δικαστήριο στα Τύρανα απολογεί το Φρέντι Μπελέρη. Τι αναφέρει ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας σε ανοιχτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα ανακοινώνεται εκτός απρόοπτου η ποινή. Για μια μερίδα κοντοσούβλη δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ο 65χρονος μάγειρας σε ουζερί στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει το θύμα στο Action 24 για τον πελάτη που δεν του άρεσε η μερίδα που του σέρβιρε. Άνθρωπο κυνηγητό της Ελλάς για τον εντοπισμό του δράστη. Στον ανακριτή ο 32χρονος από το Ιράκ που μαχαίρωσε μέρα μεσημέρι στην Ερμού μια 22χρονη. Δεν έχει μιλήσει στις αρχές από τη στιγμή που συνελήφθη. Σε σοκ παραμένει η άτυχη γυναίκα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη μάχη κατά της ακρίβειας ρίχνεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε το πρωί έφοδο σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας, μετά την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων για την ακρίβεια, που αναμένεται να φέρει πτώση στην τιμή χιλιάδων προϊόντων. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι μάχη συνεχιζόμενη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να διαπιστώσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, στο βρεφικό γάλα, όπου οι τιμές έχουν μειωθεί μεταξύ 15 και 20%. Ευνηδιαστική επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ για τον έλεγχο των τιμών έκανε το πρωί ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Εδώ τη βλέπουμε κατευθείαν την μείωση. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους του καταστήματος για την πτώση των τιμών σε 4.000 και πλέον βασικά προϊόντα στους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών, που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες, και για το πώς αποτυπώνεται στις τελικές τιμές στο ράφι προς όφελος των καταναλωτών. Σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται. Σήμερα μαζί με τον Υπουργό να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας και να διαπιστώσουμε στην πράξη την αποδοτικότητα των πρόσφατων μέτρων που ρύθμισε η κυβέρνηση σχετικά με την μείωση των τιμών σε μια σειρά από κωδικούς, περί τους 4.000 καταναλωτικά προϊόντα. Απορριβαντικά, ήδη οι πολίτες μπορούν να τα βλέπουν σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι. Προφανώς και δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι μια συνεχιζόμενη μάχη. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου, το βρεφικό γάλα, οι πάνες, τα απορρυπαντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής πουλούνται με μείωση έως 15% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό ελπίζουμε, με μειωμένες τιμές για τον καταναλωτή σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα. Να ξεχωρίσω ιδιαίτερα το βρεφικό γάλα, ένα προϊόν το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ και με την παρέμβαση την οποία κάναμε, ουσιαστικά ρυθμίζοντας το περιθώριο του μεικτού κέρδους, βλέπουμε μειώσεις οι οποίες είναι μεταξύ 15 και 20%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι στιγμής οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 15 με 20% σε πάνω από 4.000 προϊόντα. Πιο αναλυτικά, στα απορριπαντικά, τα καθαριστικά, τα σαμπουάν και τα αφρόλουτρα, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,05% έως και 32%, ενώ στις βρεφικές και παιδικές πάνες ακόμα και έως 50%. Έχουν τσιμπήσει τις τιμές πιο πάνω και μετά κάνει ότι κάνει έκπτωση και δεν κάνει τίποτα. Κάποιοι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να βλέπουν υψηλές τις τιμές στα ράφια. Από ό,τι είδα εκεί δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Βλέπω οι τιμές να είναι σταθερές. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η κυβερνητική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που έχει στόχο την ανακούφιση των οικοκυριών θα συνεχιστεί, ενώ ήδη μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να τεθούν σε εφαρμογή τα καλάθια της Σαρακοστής και του Πάσχα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης το καλάθι της Σαρακοστής. Τι θα περιλαμβάνει αλλά και πότε θα τεθεί σε ισχύ, θα μας πει τώρα η Θεοδόρα Ζαγανάκου. Η Ιωάννα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, το καλάθι της Σαρακοστής τίθεται σε ισχύ από τις 13 Μαρτίου και θα ισχύσει έως και τις 4 Μαΐου. Προστίθενται λοιπόν σε αυτό τρεις νέες κατηγορίες προϊόντων, καθώς αποτελεί μια επέκταση του καλαθιού του νοικοκυριού. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι αυτές. Είναι ο χαλβάς, η νηστίση με σαλά, αληφές δηλαδή, με λιζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες και άλλα, και κατεψυγμένα θαλασσινά τουλάχιστον δύο είδη. Όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, θέλουμε κάθε σπίτι να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές αυτές τις Άγιες Μέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα.
Δύο ημέρες πριν την Τσικνοπέμπτη, οι καταναλωτές αναζητούν τον φθηνότερο τρόπο για να γιορτάσουν φέτος, καθώς οι τιμές είναι απλησίαστες. Αν πάρει κάποιος χαρτί και μολύβι, θα διαπιστώσει πως είναι πιο οικονομικό να κάνει Τσικνοπέμπτη στο σπίτι του, ενώ για να γευματίσει σε κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα, θα πρέπει να πληρώσει σχεδόν τα τριπλάσια. Μέση λύση, το delivery στο σπίτι. Ψήσιμο στο σπίτι, παραγγελία από ψησταριά ή έξοδο σε ταβέρνα. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες μέχρι την Τσικνοπέμπτη. Όπως λένε οι καταναλωτές, ο παράγοντας με τον οποίο θα αποφασίσουν είναι οι τιμές. Ότι είναι ακριβές, είναι ακριβές. Μην κοροϊδευόμαστε. Άμα δεν στιμήσετε, μα πάρει τίποτα. Σύμφωνα με έρευνα, για τραπέζι στο σπίτι με ψώνια από σούπερ μάρκετ, δηλαδή χοιρινά καλαμάκια, τζατζίκι, λουκάνικα, κεμπάπ, πανσέτες, πατάτες και μπύρες, το συνολικό κόστος φτάνει κατά μέσο όρο τα 42 ευρώ και 40 λεπτά, άρα 10 ευρώ και 61 λεπτά το άτομο. Αρνία θα πάρω εγώ και βρήκα χεστινά κιόλας. Μπριζόλες, κοτόπουλο, διάφορα. Όσοι επιλέξουν την ευκολία και την άνεση του σπιτιού τους και παραγγείλουν από ψησταριά τα ίδια προϊόντα και επιπλέον ένα κιλό παϊδάκια, το κόστος κατά μέσο όρο θα φτάσει τα 75 ευρώ και 40 λεπτά, δηλαδή 18 ευρώ και 85 λεπτά το άτομο. Καλές τιμές και να τρώμε, γιατί αλλιώς όλα πάνε πάνω. Ό,τι μπορούσαμε θα πάρουμε για την Τσικνοπέμπτη και βλέπουμε πάλι. Για εκείνους που θα προτιμήσουν την ταβέρνα, μία παραγγελία για 4 άτομα με τα ίδια εδέσματα που θα αγόραζαν delivery, το συνολικό κόστος όλων αυτών ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 106 ευρώ και 30 λεπτά ή 26 ευρώ και 60 λεπτά το άτομο. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές ξεχύθηκαν στη βαρβάκια αγορά στην αναζήτηση προσιτών τιμών στα κρέατα για την Τσικνοπέμπτη. Ετοιμάζομαι για Τσικνοπέμπτη. Έχω προβατίνα, θα πάρω και μπουτάκια και λίγη πανσέτα. Αρνί, κατσίκι, ό,τι βρούμε θα πάρουμε. Από τι βλέπω έχει καλές τιμές. Οι τιμές στη Βαρβάκιο ξεκινούν για το χοιρινό από 3 ευρώ και 99 λεπτά έως 5 ευρώ και 99 το κιλό. Για το αρνί και το κατσίκι από 6 ευρώ και 99 λεπτά έως 9 ευρώ και 99. Ενώ για το μοσχάρι από 8 ευρώ έως 10. Στη Βαρβάκιο αγορά έσπευσαν από νωρίς το πρωί οι καταναλωτές για να προμηθευτούν τα κρέατά τους εν ώψη Τσικνοπέμπτης. Το Σάββατο ο κόσμος, επειδή ήταν και πληρωμένος συντάξεις και μισθούς, είχαμε αρκετή κίνηση. Περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα λόγω της Τσικνοπέμπτης να ψωνίσει. Υπάρχει μια κινητικότητα, θα έλεγα, για Τσικνοπέμπτη από το Σάββατο και μετά. Όπως λένε οι καταναλωτές, με λίγα ή πολλά χρήματα θα τιμήσουν και φέτος το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Φρέντι Μπελέρη με την απολογία του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Λίγες ώρες πριν την εμφάνισή του στα δικαστήρια των Τυράννων, ο Μπελέρης έστειλε ανοιχτή επιστολή προς πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, κατακεραυνώνοντας τον Έντι Ράμα και την αλβανική δικαιοσύνη. Ο Τάσος Μαγιόπουλος θα μας ενημερώσει. Τάσο. Ιωάννα, η τελευταία πράξη της δίκης παροδίας, όπως χαρακτηρίζουν οι υποστηρικτές του Φρέντι Μπελέρη, τη δίκη του εκλεγμένου δήμαρχου Χιμάρας, παίζεται σήμερα στα Τύρανα. Εκεί λοιπόν είναι η απολογία του εκλεγμένου δήμαρχου Χιμάρας και μετά το δικαστήριο θα διακόψει για λίγο και θα επανέλθει για να ανακοινώσει την ποινή του Έλληνα πολιτικού. Να πούμε λοιπόν ότι είναι φυλακισμένος από τις 12 Μαΐου. Έχουν προτείνει δύο εισαγγελείς να είναι η ποινή φυλάκισης του 2 έτη και 6 μήνες. Και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά το αλβανικό δικαστήριο. Είναι η κρίσιμη μέρα για τον Έλληνα πολιτικό. Να πούμε βέβαια ότι ο Φρέντι Μπελέρης έχει εκδώσει μια δημόσια επιστολή, στην οποία έχει αναφερθεί στον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία, Σίλβιο Γκοντζά, καθώς και τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στα Τύρανα, David Wisner. Τι αναφέρει λοιπόν ο Φρέντι Μπελέρης? Λέει πως βρίσκομαι στη φυλακή επειδή ήμουν εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης που αντιτάχθηκε ανοιχτά στον Πρωθυπουργό. Σε άλλο σημείο της επιστολής αναφέρει πως βρίσκομαι στη φυλακή επειδή η αστυνομία παρακολουθούσε εμένα και όλο το πολιτικό μου επιτελείο για 5 μέρες 24 ώρες το 24ωρο. Και καθώς δεν διαπίστωσε καμία παρανομία, επιστράτευσε έναν ψευδομάρτυρα που δήλωσε ότι του πρότεινα να αγοράσει ψήφους για λογαριασμό μου. Είναι ένα δρυμή κατηγορία του Φρέντι Μπελέρη εναντίον τόσο του Έντι Ράμα όσο και της αλβανικής δικαιοσύνης, εν ώψη βέβαια της σημερινής απόφασης της αλβανικής δικαιοσύνης. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
Αποστάσεις από τους χειρισμούς του Σταύρου Κοντονή για την ύπαρξη παραϋπουργείου δικαιοσύνης στο Μαξίμου, επί ΣΥΡΙΖΑ, πήρε με δηλώσεις της στο Action 24 η νέα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Βούλα και Χαγιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασπάζεται τέτοιες δηλώσεις, τις οποίες έχει επαναλάβει ο κ. Κοντονής στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Στέφανος Κασελάκης εναντίον του μέχρι πρότινος διευθυντή οικονομικών του κόμματος, Θήμιο Γεωργόπουλο, για το δάνειο που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του κόμματος τα Χριστούγεννα. Σαφείς αποστάσεις πήρε η νέα εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου για τα όσα υποστήριξε ο Σταύρος Κοντονής περί ύπαρξης παραϋπουργείου δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχει πει και με διαφορετικούς τρόπους ο κύριος Κοντονής το προηγούμενο διάστημα και κατά καιρούς επανέρχεται όταν βλέπει ότι υπάρχει λίγο ζουμί και λίγο τζούσι κατάσταση περί των ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ασπάζεται τέτοιου είδους δηλώσεις και προκλήσεις. Βάλισα λεφτά για τον Σαμαρά και του λένε περάστε παρακαλώ. Όλο αυτό ήταν ένα τσουβάλιασμα και το λέω εγώ που με τον Σαμαρά μας χωρίζει άβεσος. Ιδεολογικά. Την ίδια στιγμή, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον μέχρι πρότινος οικονομικό διευθυντή της Κουμουνδούρου Θήμιο Γεωργόπουλο για τη διαφορετική εκδοχή των δύο πλευρών σχετικά με το δάνειο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τους μισθούς και το δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων. Αυτό που προσάπτεται στον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο είναι ότι ψεύδεται σε σχέση με το πώς έγιναν τα πράγματα και το δάνειο που χορηγήθηκε για να ενισχυθούν τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας στο Action 24, άφησε νέες αιχμές εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Ήταν σε όλα πάρα πολύ σαφής. Δηλαδή ότι θέλει να μετεξελιχθεί, να μεταλλαχθεί αυτό το κόμμα σε μια δημοκρατική παράταξη αγνώστου στίγματος περίπου. Ότι η επικοινωνία και το TikTok είναι πάνω από την πολιτική. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ΠΑΣ για τον Sky, στην πρόθεση ψήφου και στο ερώτημα αν την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές εκλογές, το 29,5% απαντά ότι θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, ενώ σε αγώνα Brand FR εξελίσσεται η μάχη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό, 12%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Νίκη με 3%, ενώ Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν 2,5%, το Μέρα 25 στο 2%. Για να αποφάσιστοι φτάνουν το 13%. Το σχέδιο των Ολλανδών για την άρδευση και την ίδρυυση στη Θεσσαλία, προκειμένου να μην επαναληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα, έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός λίγα 24 ώρα πριν από τη νέα συνάντηση που θα έχει με τους αγρότες του κάμπου. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Γιώργο. Και στη σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη η Ιωάννα στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητούνται τόσο οι παρεμβάσεις στο επίπεδο των υποδομών, όσο όπως προανέφερες και εσύ, στις ειδικές υποδομές, στις αγροτικές υποδομές, προκειμένου η επόμενη ημέρα στη Θεσσαλία, μετά προφανώς την εφαρμογή του Master Plan, όπως αυτός αναμένεται να υιοθετεί τελικώς από την κυβέρνηση, αλλά φυσικά και τους κατοίκους, να μην περιλαμβάνει τέτοιους κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί προφανώς σε διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά και τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν λόγο σε αυτήν την διαμόρφωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι σαφές ότι είναι ένα πρελούδιο της συνάντησης που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 Μαρτίου με τους Θεσσαλούς αγρότες, αλλά και με τους θεσμικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα, με δεδομένα τα οξύτατα προβλήματα που εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν 4 μήνες μετά το χτύπημα της Θεομηνίας Ντάνιελ, οι Θεσσαλοί αγρότες και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ήδη τρέχει η κρατική αρρωγή για τους αγρότες της Θεσσαλίας, αλλά δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον ενίσχυση, είπε στο Action 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ας τον ακούσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Οι συμπολίτες μας εκεί στη Θεσσαλία υπέστησαν μεγάλες ζημιές, πράγματι. Το συνολικό κόστος προσεγγίζει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια είναι οι ζημιές στις υποδομές. Έχουν βρεθεί οι πόροι. Τρέχει η κρατική αρρωγή. Ήδη δίδονται οι αποζημιώσεις. Και θέλω να σας πω ότι αρκετοί συμπολίτες μας και επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει και λαμβάνουν λεφτά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πάντοτε ξύνει τον πάτο του βαρελιού. Πρέπει να σας πω ότι έχουν δοθεί αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες.
Η κακοκαιρία εξπρές που έχει έρθει από την Ιταλία πλήττει από χθες το απόγευμα με βροχές, καταιγίδες και χαλάζει αρκετές περιοχές της χώρας. Στα Τρίκαλα πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, ενώ από τους δυνατούς κεραυνούς διεκόπη η ηλεκτροδότηση στη Φαρκαδόνα. Στην Πιερία η πυροσβεστική υπηρεσία απεγκλώβησε 3 άτομα από αυτοκίνητα που παρέσυρε ορμητικός χύμαρος, αλλά και μια ηλικιωμένη από το σπίτι της. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Πιερία και τα Τρίκαλα. Λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε πολλές περιοχές της Πιερίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σπίτια πλημμύρισαν. Μέχρι τα μεσάνυχτα στον Δήμο 2 Ολύμπου, η πυροσβεστική υπηρεσία απεγκλώβησε συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 γυναίκες που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο στην περιοχή Βροντού, καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε και το όχημα δεν μπορούσε να κινηθεί. Σήμερα το πρωί η μέρα έδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Υπάρχουν ζημιές στο βόρειο κομμάτι του Δήμου μας, σε 3 χωριά, σε υποδομές, δίκτυα, τα οποία καταστράφηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση. Παράλληλα υπάρχουν ζημιές τόσο στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο, όπως και σπίτια που πλημμύρισαν. Στις 10 το βράδυ κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέφερε σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα, καθώς το σπίτι της είχε πλημμυρίσει στην περιοχή Κονταριώτισσα. Στη Φαρκαδόνα Τρικάλων πολλά χωριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς η καταιγίδα συνοδευόταν από εκατοντάδες κεραυνούς. Ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Τρικάλων Ιωαννίνων. Υπήρχε κακοκαιρία μεγάλη, με χαλαζοπτώσεις, πάρα πολλά νερά. Βέβαια θα δούμε στην πορεία της ημέρας τι θα μας συμβεί. Κατά πόσο θα κατέβουν νερά, αυτό φοβόμαστε. Επειδή υπήρχαν κεραυνοί και τέτοια, υπήρχαν διακοπές. Ήταν ένα μπουρίνι μισής ώρας. Τίποτα. Ήταν από το χαλάζι, έτσι, καταλαβαίνετε ότι έστρωσε, έπρεπε να καθαρίσουμε τον δρόμο από το χαλάζι. Όλοι είχαμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, επειδή ήταν μεγάλος όγκος νερού. Σε ποτάμια μετατράπηκαν αρκετοί δρόμοι στην ΚΟ εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε το νησί. Λόγω των ισχυρών ανέμων αποκολλήθηκε τμήμα μεταλλικής οροφής καταστήματος και προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο του ηλεκτρικού. Ο ισχυρός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στα Δαρδανέλια έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην Τουρκία. Φόβοι για προάγγελο μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, λένε οι σεισμολόγοι. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για να μας πει περισσότερα. Νίκο. Ιωάννα, η αλήθεια είναι ότι ο χθεσινός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην περιοχή των Δαρδανελίων έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό εδώ στην Τουρκία. Μπορεί χθες μετά το χτύπημα του σεισμού, το οποίο έχει διαστεί τόσο σε Προύσα και Κωνσταντινούπολη, να μην καταγράφηκαν ζημιές σύμφωνα με την πολιτική προστασία εδώ της Τουρκίας. Ωστόσο, ένα άτομο, πρέπει να σου πω, στην Προύσα, υπό το φόβο ότι το κτίριο που διέμενε θα καταρρεύσει, έπεσε από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τώρα, αρκετοί σεισμολόγοι θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος σεισμός μπορεί να αποτελέσει ένα προάγγελο για ένα μεγαλύτερο σεισμό. Πάνω από 7 Ρίχτερ, το οποίο μπορεί να ταράξει το ρήγμα της Ανατολίας. Mm-hmm. Ενώ είναι αρκετοί αυτοί που επισημαίνουν ότι η Κωνσταντινούπολη, λόγω του ότι είναι πολυπληθής πόλη, δεν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες σε περίπτωση ενός καταστροφικού σεισμού, με αποτέλεσμα να αποτελέσει μεγάλα προβλήματα στη συνέχεια. Είναι ένα θέμα, Ιωάννα, το οποίο είναι στο επίκεντρο, πρέπει να σου πω, και της εκλογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Κρέμι Μάμοκλου και Μουράτ Κουρούμ. Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τα γνωστά του Οθωμανικά οράματα και τους μεγαλοειδεατισμούς. Ακριβώς, Ιωάννα, χθες μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγί Περντογάν επανέλαβε το όραμα που έχει εκείνο, τουλάχιστον όπως ίδιος υποστηρίζει, για την Τουρκία. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορά της, αλλά η καρδιά της αποτελεί μια ευρύτερη γεωγραφία. Συγκεκριμένα από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ασία, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Βόρεια Αφρική και από το Αιγαίο μέχρι τη Νότια Ασία. Είναι αυτό το που διατύπωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβολίου. Μια θέση την οποία την έχουμε ακούσει ξανά στο παρελθόν και είναι ένας τρόπος για να αποτυπώσει πώς αντιλαμβάνει το ίδιο στο ρόλο της Τουρκίας στο διεθνές γίγνεσθε. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και ας ακούσουμε τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Τουρκία, sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye, Balkanlardan Orta Asya'ya, Karadeniz'den Kuzey Afrika'ya, Ege'den Güney Asya'ya kadar çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir.
Το κατόφλι του ανακριτή πέρασε το πρωί ο 32χρονος Ιρακινός που μαχαίρωσε μέρα μεσημέρι την 22χρονη κοπέλα στον πιο κεντρικό δρόμο της Αθήνας, στην Ερμού. Σε σοκ παραμένει η άτυχη γυναίκα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια και το Θανάση Μαριόλα για να μας δώσει ώρα το ρεπορτάζ. Θανάση. Η Ιωάννα, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή, ο Ιρακινός δράστης, ο οποίος μαχαίρωσε την άτυχη κοπέλα την Παρασκευή στα έντρωμα μάτια, μπροστά στα έντρωμα μάτια των περαστικών στην Ερμού, οδηγήθηκε στη φυλακή. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η κοπέλα, ναι μεν έχει βγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και βρίσκεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά η κατάστασή της είναι αρκετά σοβαρή, όχι κρίσιμη, ευτυχώς έχει σταθεροποιηθεί. Όπως είπα, αυτή την ώρα ο Ιρακινός δράστης οδηγείται στην φυλακή. Ενώ αναμένουμε και την εξέλιξη για την πορεία της υγείας της κοπέλας, η οποία το μόνο που θέλει να μάθει, από την αρχή το μόνο που ήθελε να μάθει, είναι αν έχει συλληφθεί ο δράστης. Όπως καταλαβαίνουμε, βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά από αυτό που έπαθε η Ιωάννα την Παρασκευή. Στα καλά καθούμενα, η κοπέλα πήγαινε στη δουλειά της και μαχαιρώθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Τον μαχαίρωσε για ένα κοντοσούβλι. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο πελάτης ενός ζουζερί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιά τον 65χρονο μάγειρα, γιατί θεώρησε ότι το κοντοσούβλι ήταν μπαγιάτικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν μεθυσμένος και άρχισε να μαλώνει με τον μάγειρα μέχρι που έβγαλε μαχαίρι. Ο 65χρονος μίλησε στο Action 24 και περιέγραψε το απίστευτο περιστατικό. Ένας διαπληκτισμός που ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή έστειλε στο νοσοκομείο τον 65χρονο μάγειρα, ο οποίος ενώ εργαζόταν στο ουζερί στη Μενεμένη, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από πελάτη που διαμαρτυρήθηκε για το κοντοσούβλι. Αντάβει το μαχαίρι και μεταρχώνει όπως στην κοιλιά. Αιμορραγία βροχής, φωνάζαν ασθενοφόρα. Η γυναίκα με ήρθε σήμερα, αυτός δεν το έχουν πιάσει ακόμα. Το ξέρω, εγώ και πέντε χρόνια. Το θύμα υποστηρίζει πως ο δράστης ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και πως όλα έγιναν επειδή πίστευε πως το κοντοσούβλι που είχε παραγγείλει ήταν χθεσινό. Δεν είχα ούτε λογική τίποτα, μου λέει αυτό το κοντοσούβλι πότε το έχεις κάνει, σημερινό είναι. Είπα, όχι λέει, με μου λες θέμα, εντάξει, το σερβίρ, τρώει λίγο ρύζι και δεν το θέλω, λέει είναι χθεσινό. Και μετά το φωνάζει ξανά. Μου λέει, κοιτάξτε να δεις, εμένα δεν θα βλέπω. Μετά τον διαπληκτισμό τους, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής, ο πελάτης άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην κοιλιά του μάγειρα. Μάλιστα, ο δράστης σύχνασε χρόνια στο συγκεκριμένο ουζερί και ήταν γνωστός του θύματος. Ήταν πελάτης. Μετά αυτός με το μαχαίρι που είχε στο τραπέζι, το κάρφωσε μια στη κοιλιά. Μετά πήγε η αστυνομία ευτυχώς και ασθενοφόρο, πήγαν νοσοκομείο που εφημερεύε, πήγαν όλα καλά. Ευχαριστούμε τους γιατρούς. Τώρα είναι καλά, ο αδερφός μου έφυγε από το κίνδυνο. Ο δράστης διέφυγε με τη μοτοσυκλέτα του και αναζητείται από τις αρχές, ενώ το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 34χρονος από το Άργος, που κατηγορείται ότι χτύπησε με σίδερο ατμού τη σύζυγό του και την περιέλουσε με χλωρίνη μετά την απολογία του στον ανακριτή. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο για να μας δώσει τις πληροφορίες. Γιώργο. Καλησπέρα, Ιωάννα. Στον εισαγγελέα Ναυπλίου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 34χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε την σύζυγό του με ατμοσίδερο και στη συνέχεια την περιέλουσε με χλωρίνη, προκαλώντας τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Να πούμε ότι κατά την διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι λατρεύει τη σύζυγό του, ενώ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από όλες τις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, δεν έπεισε με τα λεγόμενά του και διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή του. Να πούμε ότι η άτυχη γυναίκα που υπέστη αυτή την άγρια ενδοοικογενειακή βία είναι σε ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στο σπίτι της αδερφής της, μαζί με τα ανήλικα παιδιά της 3 και 5 ετών. Το θύμα έστειλε ένα μήνυμα έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου, με αποδέκτη όλες τις γυναίκες, λέγοντας να μην φοβούνται να μιλάνε, να ζητάνε βοήθεια από παντού, όποιος και αν είναι, και να μην κρύβουν τέτοιες συμπεριφορές, συγγνώμη, που υφίσταται αυτή από το 2018 και δεν έχει το θάρρος να το καταγγείλει. Και πολύ σωστά το λέει, λοιπόν, όλες οι κακοποιημένες γυναίκες θα πρέπει να βρίσκουν το θάρρος και να μιλάνε και να καταγγέλουν τους τυράννους τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε να ακούσουμε τι είπε το θύμα της επίθεσης. Με κλώτσαγε, με ουτάβαγε τα μαλλιά, μου έπιανε το κεφάλι, με κοπάναγε στο τζάμι, μου βάλε το κεφάλι μέσα στη χ***, το κινητό στο πίσω, με ξέτησε δύο φορές, μου σκίσε τα ρούχα, με βίασε τρεις φορές χωρίς τη θέλησή μου.
τη μαχαιροθήκη που την έβαλε στο λαιμό μου με το μαχαίρι στο λαιμό, με τράβαγε δύο φορές τη ζώνη, με καλώδιο, με χτύπαγε στα πόδια, με χτύπαγε με το μαχαίρι στα χέρια και στις φτέρνες. Έχω παντού μελανιές, δεν έχω συνέλθει, πονάω ολόκληρη, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, πετάω με τον ύπνο μου. Και μου φέρονται εικόνες, σκέφτομαι τα παιδιά μου που κλαίγανε και κρυμόντουσαν από κάτω από το τραπέζι. Πραγματικά να ξεφύγω από τον άνθρωπο που είχε σπάσει το κινητό, που είχε πετάξει το σταθερό στο λεκάνη για να μην έχω κανένα επικοινωνία με τους δικούς μου ανθρώπους. Συγκλονιστική η μαρτυρία της πραγματικά. Τώρα, διαρρήκτες μπήκαν σε μονοκατοικία στο Διόνυσο, άρπαξαν 90.000 ευρώ, χρυσές λίρες, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια και εξαφανίστηκαν. Η Ήρα Οργάνη θα μας πει περισσότερα. Ήρα, φαίνεται πως ήταν διαβασμένοι οι δράστες. Ακριβώς, Ιωάννα, γνώριζαν πολύ καλά πως το ηλικιωμένο ζευγάρι απουσίαζε από την πολυτέλη μονοκατοικία του στον Διόνυσο τις τελευταίες 10 ημέρες και έτσι με την χρήση πιθανότατο ενός έλος του παραβίασαν παράθυρο του ισουγείου και μπήκανε μέσα στην μονοκατοικία εκεί. Πρώτα έκοψαν το καλώδιο του τηλεφώνου και στη συνέχεια ξύλωσαν τον συναγερμό, τον οποίο τοποθέτησαν μέσα σε ένα κουβά με νερό, προκειμένου να μην ακούγεται ο ήχος της σιρήνας του συναγερμού. Όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι του το απόγευμα της Κυριακής, διαπίστωσε πως είχε πέσει θύμα κλοπής και πως από την μονοκατοικία έλειπαν χρυσές λίρες, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια συνολικής αξίας 90.000 ευρώ, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ήρα. Χάος προκλήθηκε χθες στην Άξο μετά από σχολική εκδρομή με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο μαθητές ΕΠΑΛ. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Σοφία Ορφανού για να μας πει τις λεπτομέρειες. Σοφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιωάννα, όλα συνέβησαν εχθές το μεσημέρι, όταν μετά από σχολική εκδρομή, δύο μαθητές από το ΕΠΑΛ Φιλιωτίου πήδηξαν τα κάγκελα στο Γενικό Λύκειο του νησιού, όπου διαπληκτίστηκαν με μαθητές. Αμέσως η επίθεση έληξε άμεσα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν οι παρευρισκόμενοι. Τα δύο παιδιά πήδηξαν από τα κάγκελα και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, Ιωάννα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν ότι πρόκειται για δύο μαθητές 17 ετών, όπου τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Έσιο τέλος είχε ένα πολύ ωραίο θρίλερ ομοιρίες σε γερμανικό νοσοκομείο, όπου μια ηλικιωμένη κρατούσε υπό την απειλή όπλου 15 άτομα. Στο Κεντάκι κόβει την ανάσα μια δραματική διάσωση οδηγού φορτηγού, το οποίο κρεμόταν από γέφυρα. Ενώ στη Χιλή Βάιραλ έχουν γίνει 4 ορειβάτες που κοιμούνται σε κρεμαστές σκηνές σε υψόμετρο 2.500 μέτρων. Στιγμές τρόμου στη γερμανική πόλη του Άχεν, το οποίο έγινε το θέατρο ενός πολύωρου θρίλερ ομοιρίας, με φόντο μια γεμάτη με κόσμο κλινική. Μια 65χρονη γυναίκα εισέβαλε στο νοσοκομείο Λούιζεν περίπου στις 5 το απόγευμα, κραδένοντας ένα όπλο που αποδείχθηκε τελικά πως ήταν ψεύτικο. Άναψε βεγγαλικά στο εσωτερικό του, ταμπουρώθηκε στο κτίριο και κρατούσε ομοίρους 15 ανθρώπους. Πρωτού οι γερμανικές ειδικές δυνάμεις καταφέρουν να τη συλλάβουν, βάζοντας τέλος στον εφιάλτη. Nach dem Großeinsatz am Aachener Luisenhospital gibt es tatsächlich noch viele offene Fragen. Eine 65-jährige Frau hatte dort am vergangenen Abend mit einer Sprengstoffattrappe und einer Schreckschusswaffe stundenlang Angst und Schrecken verbreitet. Το χάρο με τα μάτια της είδε μια οδηγός Νταλίκα στο Κεντάκι, όταν το όχημά της ενεπλάκησε καραμπόλα, χτύπησε τα προστατευτικά της γέφυρας και βρέθηκε να κρέμεται στο κενό επί 40 ολόκληρα λεπτά. Με κίνδυνο της ζωής του, ένας πυροσβέστης ήρωας κατάφερε τελικά να την επαναφέρει σε ασφαλές σημείο, σε μια δραματική διάσωση που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία του Hollywood. When I got to her, I assured her, hey, we're gonna make this rescue, we're gonna make it happen. She's thanking God. I'm like, I'll pray with you, let's go. Ένα αντισυμβατικό κάμπινγκ για γερά νεύρα πραγματοποίησαν 4 τολμηροί ορειβάτες στη Χιλή, οι οποίοι διέμεναν σε ειδικές σκηνές που κρέμονταν σε υψόμετρο 2,5 χιλιόμετρων. Ενώ οι ισχυρότατοι άνεμοι που έπνεαν στο σημείο έκαναν το όλο εγχείρημα ακόμα πιο ρυψοκίνδυνο. Fasten your seatbelts. Ladies and gentlemen. Οι απίστευτες διακοπές τους έγιναν viral και συνάρπασαν τους χρήστες του διαδικτύου. Ωστόσο, σίγουρα δεν ενδείκνυνε για υψοφοβικούς. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην Αργεντινή πλημμύρισαν σπίτια, ενώ έγιναν δραματικές διασώσεις πολιτών που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους λόγω των χυμάρων. Στη Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, χιονοθύελλα που φτάνει τα 160 χιλιόμετρα την ώρα έχει θάψει κάτω από το χιόνι ολόκληρες περιοχές. Στις Ιταλικές Άλπεις, το χιόνι έχει σκεπάσει πολλά χωριά, ενώ χιονοστιβάδα καταπλάκωσε έναν 16χρονο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Η βορειοδυτική Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.
της Άλπης, φωνικές χιονοστιβάδες απέκλεισαν χωριά. And we were at the restaurant when we heard everything with the avalanche. Ένα 16χρονο αγόρι χάνει τη ζωή του, ενώ ένα τούνελ πλημμυρίζει με χιόνια σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Al momento stiamo aspettando l'apertura delle nubi per poter fare una valutazione insieme alla commissione Valanghe per valutare la situazione in modo puntuale. Οι κάτοικοι προσπαθούν με φτιάρια να απομακρύνουν το χιόνι που έχει καλύψει τα πάντα, ενώ χιονιστικά μηχανήματα καταβάλουν μέγιστη προσπάθεια να ανοίξουν κεντρικούς οδικούς άξονες που θαύτηκαν από τις χιονοστιβάδες. Περισσότεροι από 6.000 τουρίστες και ντόπιοι αποκλείστηκαν στην περιφέρεια Βάλε τα Όστα της Άλπης, με τις αρχές να κηρύσσουν κίνδυνο χιονοστιβάδων, προειδοποιώντας παράλληλα και για χιονοθύελες. Σφοδρή χιονοθύελα σαρώνει τη Βόρεια Καλιφόρνια και τη Νεβάδα. Με ανέμους που πνέουν με ταχύτητες έως και 160 χιλιόμετρα την ώρα, ολόκληρες περιοχές στάθηκαν κάτω από χιόνι έως και 3 μέτρων. From the Sierra Nevada, where thousands found themselves without power over the weekend, trapped by as much as 7 feet of snow. This is a sidewalk in downtown Truckee, and take a look at all this snow. It's piled up almost as high as I am. Τουλάχιστον 49.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί από την επέλαση του χιονιά. Take a look at the train tracks over here covered with snow, and now the solution. This giant snowplow train. Χιονοδρομικά κέντρα έμειναν κλειστά, ενώ οι αρχές εξέδωσαν νέες προειδοποιήσεις για χιονοθύελες στην οροσειρά της Sierra Nevada, όπου αναμένεται να πέφτει πάνω από 10 εκατοστά χιόνι την ώρα. Εικόνες αποκάλυψης στην Αργεντινή. Αυτοκίνητα βυθισμένα στο νερό από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν στην πόλη Κοριέντε, με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν μέχρι και κανό προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης, με πολλούς κατοίκους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Σήμερα ανοίγουν οι κάλπες της Σούπερ Τρίτης, τη σημαντικότερη ημέρα μέχρι την εκλογική μάχη του Νοεμβρίου. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απεφάνθη πως τα μπλεξίματα του Τραμπ με τη δικαιοσύνη δεν αποτελούν πρόβλημα στο να είναι κανονικά υποψήφιο στις εκλογές. Οι Αμερικανοί σε 15 συνολικά πολιτείες ψηφίζουν σήμερα για το 1 τρίτο των εκλεκτόρων που θα αποφασίσουν τους προεδρικούς υποψηφίους στις αμερικανικές εκλογές. Σούπερ Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πιο κρίσιμη ημέρα μέχρι τη βραδιά των εκλογών. Οι Αμερικανοί ψηφίζουν στις προκριματικές εκλογές για να επιλέξουν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στη μεγάλη μάχη του Νοεμβρίου. You're looking at a whole range of states on Super Tuesday that really is a microcosm of the party nationally. You're going to get a real test of Trump's support and of Haley's support. Nationwide. Για τους Δημοκρατικούς, οι εσωκομματικές εκλογές δεν κρύβουν εκπλήξεις. Ο Τζο Μπάιντεν θα είναι αναμφισβήτητα ο υποψήφιος του κόμματος. Στην πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο σαρωτικός Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει τη μία πολιτεία μετά την άλλη, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τη συνυποψήφιά του Νίκη Χέιλι. Και οδεύει με αέρα νικητή προς το χρήσμα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, πως οι δικαστικές διαμάχες του δεν αποτελούν εμπόδιο για την προεδρική υποψηφιότητα. Super Tuesday, with 15 states casting their ballots. 36% of the Republican delegates are up for grabs, meaning if former President Trump continues his winning streak, he will likely go on to secure the GOP nomination and a 2020 face-off against President Biden. Η Αλαμπάμα, η Καλιφόρνια, το Τέξας και η Βιρτζίνια είναι ανάμεσα στις 15 πολιτείες που αποφασίζουν αν στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών θα βρεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ή η Νίκη Χέιλι. With your help, we will win big on Super Tuesday, and this November, Virginia is going to tell crooked Joe Biden, you're fired, you're fired, get out of here. Η Χέιλι κατάφερε την πρώτη της νίκη στην Ουάσιγκτον DC και δεν το βάζει κάτω. Ωστόσο, η Σούπερ Τρίτη είναι η τελευταία της ευκαιρία να έχει ελπίδες απέναντι στον Τραμπ. When 70% of Americans say they don't want Donald Trump or Joe Biden, yes, I'm going to keep on fighting. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στη Βιρτζίνια, μπέρδεψε τον Τζο Μπάιντεν με τον Μπαράκ Ομπάμα. And Putin, you know, has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word to her. You heard that, nuclear. I have to be careful. Στην υπηρεσία του Τραμπ μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρικτές του πρώην Προέδρου κοινοποιούν διαρκώς ψεύτικες εικόνες που τον δείχνουν αγκαλιά με Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, σε μια απόπειρα να τους ενθαρρύνουν να τον στηρίξουν στις επερχόμενες εκλογές.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Σταύρο Κουράκο. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.